Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την απόφαση που πήρε το Υπουργείο για την έγκριση της μελέτης για την έγκριση της σκοπιμότητας για την μελέτη και την κατασκευή της επέκτασης που θέλουμε να κάνουμε για το νοσοκομείο της Κοζάνης. Σήμερα παίρνει τέλος μια ιστορία η οποία διαρκεί από το 2005 περίπου, όπου έχει γίνει κατά τη διάρκεια της αναλλαγής πολλών κυβερνήσεων και πολλών διοικήσεων του Μανάτσιου, φτάσαμε επιτέλους σε ένα ευτυχές τέλος, μπορώ να πω, διότι από σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο για την επέκταση του νοσοκομείου. Είναι, όπως γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία η οποία είχε σταματήσει περίπου από τον Αύγουστο του 2018. Είχε παγώσει και είχε στην ουσία ακυρωθεί το όλο θέμα. Και είναι μια διαδικασία την οποία την ξεκινήσαμε με όλους τους τοπικούς φορείς στην περιοχή μας, ξεκινώντας με τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος βρισκόμαστε σε συζήτηση από τον Νοέμβριο ακόμα και ο οποίος πήγε στον κύριο Μπογιατζίδη και έθεσε θέμα το να ξαναρχίσει η διαδικασία του θέματος της επέκτασης του νοσοκομείου. Ο κύριος Μπογιατζίδης έστειλε, από την Τρίτη είπε, το αίτημα στο Υπουργείο. Στις 19 Δεκεμβρίου ζητήσαμε ραντεβού ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοπαλίδης, ο Ηλίας, και εγώ με τον Υπουργό Υγείας. Κατεβήκαμε, συναντηθήκαμε, του θέσαμε το θέμα και ο Υπουργός μας υποσχέθηκε από τότε ότι γνωρίζει γενικά την υπόθεση και ότι αυτός θα αποδεχτεί την επέκταση αυτή του νοσοκομείου. Στην ουσία δεν πέρασε πάνω από ένας μήνας για τις βίας πέρασε από τότε που ανέλαβαν οι νέες διοικήσεις και σε συνεχείς συνεννοήσεις και πιέσεις, συζητήσεις μάλλον, και από τη μεριά μας αλλά και εκ μέρους των τοπικών παραγόντων, χθες τις 17 του μήνα εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της επέκτασης του κτηρίου και είμαστε πια έτοιμοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του διαγωνισμού.